Θα δώσουμε το λόγο στην Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, την ΟΚΔΕ, όπως είναι συντομογραφικά, και στην κυρία Σοφία Θεοδωροπούλου, που είναι υποψήφια βουλευτής ΟΚΔΕ στο δυτικό τομέα Αθηνών, εργαζόμενη συνδικαλίστρια στις τηλεπικοινωνίες. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Θεοδωροπούλου. Να διευκρινίσουμε όμως, θα έλεγα, αν θέλετε, ότι επειδή υπάρχει με το ίδιο όνομα η ΟΚΔΕ Σπάρτακος, η γνωστή. Και λόγω του Γιάννη Θελέκη είναι και αυτή γνωστή εκτός από εσάς, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, συμμετέχει στην Ανταρσία. Να πούμε λοιπόν ότι εσείς είστε η άλλη ΟΚΔΕ, ας πούμε, έτσι, ή κάνω λάθος? Δεν νομίζω πω ότι αυτή η συζήτηση αφορά τους ακροατές σας. Σας κλείνουμε στα σημαντικά της κουβέντας. Σωστά, μα δεν είπα να ανοίξουμε συζήτηση. Να διευκρινίσουμε το. Όσον αφορά την εκλογική κάθοδο της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνών Ελλάδας. Αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, προτάσετε στο κόμμα σας περισσότερο το συλλογικό από το προσωπικό, έτσι. Οπότε πείτε μας για αυτά που ιεραρχείται ως τα σημαντικά για αυτές τις εκλογές. Ακριβώς. Ναι. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει στις εθνικές εκλογές με κεντρικό σύνθημα ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Ψήφο στην Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος για την ενότητα και την ενίσχυση των αγώνων για μια επαναστατική δύναμη στη χώρα μας. Θεωρούμε ότι φάνηκε και στην προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών, φαίνεται και τώρα, ότι και Τσίπρας και Μητσοτάκης και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία δεν αποτελούν τίποτε το διαφορετικό παρά εκφραστές των ίδιων νεοφιλελεύθερων σκληρών πολιτικών που έχουν εφαρμόσει και στο παρελθόν. Ειδικά όσον αφορά έτσι τον ΣΥΡΙΖΑ, αποδείχθηκε νομίζω με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ότι το ψεύτικο δίλημα ψήφος, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ για να μην έρθει ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να διασώσει το κόμμα αυτό. Δεν αποτελεί κάποιο μικρότερο κακό, δηλαδή, ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντίας είναι και χαμένη και εξαιρετικά επικίνδυνη, συμπληρώνουμε εμείς, γιατί εφάρμοσε τρίτο μνημόνιο αντί να καταργήσει, όπως έλεγε, γιατί επί των ημερών του οικοδομήθηκε ένα σκληρό νέο σύστημα εκμετάλλευσης μέσα στους εργασιακούς χώρους με μειώσεις μισθών, εκτείναξη της ανεργίας και της ελαστικής εργασίας, χτύπημα του δικαιώματος στην απεργία και το συνδικαλισμό, εξάπλωση της φτώχειας και της εξαθλίωσης, ιδιωτικοποιήθηκαν τα πάντα, η δημόσια περιουσία είναι υποθηκευμένη στο υπερταμείο για 99 χρόνια. Η χώρα μας εξακολουθεί να είναι ένα καθεστώς απικίας χρέους και αυτό εφάρμοσε και ο ΣΥΡΙΖΑ επί των ημερών του, εξυπηρετώντας σκανδαλωδώς έτσι και το κεφάλαιο και τους τραπεζίτες εφοπλιστές σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Από εκεί και πέρα, το χειρότερο θεωρούμε που συνέβη επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πέραν από αυτές τις σκληρές νεοφιλελεύθερες δηλαδή πολιτικές, είναι ότι εφαρμόζοντας αυτά και προδίδοντας το μεγαλειώδες έτσι όχι του ελληνικού λαού από το δημοψήφισμα του Ιούλη, νεκρανέστησε, θα μου επιτρέψετε να πω, τους παλιούς μνημονιακούς της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, με συγχωρείτε. Και με αυτήν την έννοια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος υπεύθυνος που άνοιξε τον δρόμο δηλαδή σήμερα στο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και στις ακόμα πιο χειρότερες επιθέσεις που έρχονται μπροστά μας. Αυτή η κολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή η σκληρή ταξική πολιτική που εφάρμοσε, προδίδοντας έτσι τα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, χτύπησαν, διέλυσαν το αντιμνημονιακό μπλοκ που είχε χτιστεί στις μεγάλες απεργίες και το κίνημα των αγανακτισμένων της διετίας 2010-2012 και έσπηραν έτσι την ιτοπάθεια και την απογοήτευση μέσα στον ελληνικό λαό έτσι και τους εργαζόμενους. Και αυτό πρέπει να τιμωρηθεί δηλαδή με μαύρο μαζικό, ας πούμε, στις εκλογές, όπως συνέβη δηλαδή και στις ευρωεκλογές και ακόμα περισσότερο και στις εθνικές. Κατανοητό. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι περίπου με αυτό, ρε παιδί μου, το σύνθημα ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας το θέτουν και άλλες δυνάμεις και αναφέρομαι στις δυνάμεις αριστεράς, δεν πάω να κάνω να εξισώσω με την αριστερά γιατί το βάζουν και δεξιά, ας πούμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί, ας πούμε, όταν το ίδιο θέμα θέτει και το ΚΚΕ, ας πούμε, γιατί να επιλέξει κάποιος την ΟΚΔΕ για να καταγράψει αυτή του την στάση στην πολιτική και να μην επιλέξει, ας πούμε, το ΚΚΕ, λέω εγώ τώρα, που είναι, ας πούμε, σαφώς ένα μεγαλύτερο κόμμα. Και μεγαλύτερη το λένε αυτό, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, ότι τι θα ψηφίσετε τώρα, ένα κόμμα. Είναι η λογική της χαμένης ψήφου. Δηλαδή, το λένε οι μεγαλύτεροι αυτό. Λένε, ρε παιδί μου, ότι χαμένη ψήφος, ότι άμα ψηφίσετε μικρότερα σχήματα. Δηλαδή, ναι, επειδή τα διλήμματα κάθε φορά είναι ισχυρά, το θέμα είναι πώς μπορεί να πιστεί ο πολίτης να ψηφίσει ένα κόμμα που, όπως λένε οι μεγαλύτεροι, αν ψηφιστεί είναι χαμένη ψήφος. Αυτό λέω. Μάλιστα. Ναι, κατάλαβα. Όντως τα διλήμματα είναι ισχυρά, μόνο που τα διλήμματα δεν είναι αυτά που θέλουν έτσι να μας παρουσιάσουν τα δύο κυρίαρχα αστικά κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, το δίλημμα δεν είναι μεταξύ αυτών των δύο.
ο ένας είναι χειρότερος από τον άλλον, ο ένας παραδίδει τη σπιτάλη στον άλλον για να εφαρμόσει τα ίδια και χειρότερα, είναι ο ένας πιο σκληρός μνημονιακός από τον άλλον. Δεν είναι αυτό το δίλημα. Ναι. Το δίλημα είναι εάν την επομένη των εκλογών θα συνεχίσουμε να ζούμε σαν δούλοι όπως μας θέλουν η ΕΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο και τα δύο μεγάλα αστικά κόμματα έτσι της χώρας και το κοινάλ συμπεριλαμβανομένων δηλαδή, ή αν ας πούμε θα αγωνιστούμε για να ζήσουμε αξιοπρεπώς όπως αρμόζει τον εργαζόμενο, τον νέο ας πούμε, τον άνεργο αυτής της χώρας. Εσείς αυτό λέτε... είναι το δίλημα. Και με αυτήν την έννοια η μόνη χρήσιμη ψήφος είναι η καταδίκη και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας μαζικά και η ενίσχυση των δυνάμεων εκείνων που είναι συνεπείς στο δρόμο του αγώνα, ναι, που είναι συνεπείς στα συμφέροντα των εργαζομένων με την έννοια δηλαδή της υπεράσπισης των κατακτήσεων, των εργατικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων μέσα στους χώρους δουλειάς στις γειτονιές, αλλά και στα μεγάλα έτσι, εθνικά θέματα και που θα είναι δίπλα τους και την επόμενη μέρα χωρίς έτσι, ναι, να τα φτιάξουν. Άρα η πιο χρήσιμη επιλογή εμείς θεωρούμε και με πλήρη έτσι, επίγνωση των δυνάμεών μας και αν το θέλετε και μετριοπάθεια, η μόνη χρήσιμη επιλογή από αυτή την άποψη της αφοσίωσης δηλαδή στα ταξικά συμφέροντα των εργαζομένων και στους αγώνες τους είναι η ψήφος στην ΟΚΔΕ. Γιατί όχι ΚΚΕ, γιατί όχι ΚΚΕ. Από εκεί και πέρα, να απαντήσω στο ερώτημά σας, mm-hmm, έχετε δίκιο ότι και οι δεξιοί χρησιμοποιούν αυτό το δίλημα. Ναι, δεν μας αφορούν. Για να είμαι... Ναι, ναι. Όχι, μας αφορούν. Πώς δεν μας αφορούν, πώς δεν μας αφορούν. Η αυριανή κυβέρνηση, κατά πώς φαίνονται τα πράγματα θα είναι. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε σαφώς δηλαδή ότι και ο Μητσοτάκης χρησιμοποιεί πλήθος κενές φράσεις εκεί για καλύτερους μισθούς, ανάπτυξη κλπ. Τα οποία δεν μπορούν να κρύψουν όμως το βαθύ ταξικό του μίσος που ξεδιπλώνεται σε κρίσιμες ώρες, οι αναφορές του εκεί για την εφταήμερη εργασία, η καμία έγνοια του για την προστασία της λαϊκής κατοικίας, ναι, το χτύπημα του ασύλου, του εργατικού κινήματος, αυτός ο ρεβανσιστικός δηλαδή λόγος που υιοθετεί, δείχνει ας πούμε το βαθύ ταξικό του μίσος. Κυρία Θεοδωροπούλου, πείτε μας κλείνοντας αν θα κάνετε κάποια κεντρική προεκλογική συγκέντρωση να ακούσουν οι ακροατές, αν θα μπορέσουν ας πούμε να ακούσουν, ναι, και να ζωντανά τον προεκλογικό, ναι, σας λόγο. Αυτό πριν σας αφήσουμε. Ναι, η κεντρική προεκλογική εκδήλωση της Οργάνωσης Κομμουνιστών Ελλάδας θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη το απόγευμα στα Προπύλαια και εκεί καλούμε εργαζόμενους φτωχούς νεολαίους να παρακολουθήσουν την τοποθέτησή μας και την ανάλυση του προγράμματός μας. Η θέση μας είναι ότι για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, για διαγραφή του χρέους μονομερός, για άμεση καθιέρωση εθνικού νομίσματος στη χώρα μας, για την οικοδόμηση μιας επαναστατικής κυβέρνησης των εργαζομένων, γιατί έχει φανεί ότι τίποτα δεν αλλάζει μέσα από τη Βουλή και με μία απλή ψήφο, αν δεν έρθει δηλαδή ο ίδιος ο λαός στα πράγματα και να πάρει την εξουσία στα χέρια του, ανοίγοντας έναν δρόμο για μία σοσιαλιστική Ελλάδα και μία σοσιαλιστική Ευρώπη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Παλεύουμε για μια επαναστατική δύναμη στα Τινόδρα και σας καλούμε έτσι να την ενισχύσετε. Είμαστε καλά. Καλή επιτυχία στην προσπάθεια. Καλή δύναμη στους αγώνες. Ευχαριστούμε. Κυρία Σοφία Θεοδωροπούλου.